Νάτος. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Είναι επικίνδυνος. Δόνης. Γκολ ο Δόνης. Γκολ ο Δόνης. Έτσι τα καρφώνει ο Δόνης φέτος. Καιρός ήταν. Έστω και στο δεύτερο ημίχρονο κάνουν αυτό που περίμεναν οι οπαδοί τους. Πόσα στα καρφώνει ο Δόνης. Τάσο Δόνη, έλα στην Πανάθα, αγόρι μου. Και να γυρίσει και αδερφός σου, έτσι να γουστάρουμε. Φίλοι του GameWorldGR, καλησπέρα. Αυτό είναι το δεύτερο gameplay βίντεο του PS 2021. Είπα ότι το προηγούμενο θα ήταν το τελευταίο, αλλά το βίντεο τη στιγμή που το γυρνάω δεν ξέρω αν θα το ανεβάσω, γιατί εξαρτάται από το αν θα κερδίσω ή αν θα χάσω. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι παίζουμε στο ανώτερο επίπεδο δυσκολίας, το Superstar. Και θα δοκιμάσω να αλλάξω σύστημα. Αυτός εδώ Teixeira, μόλις 16 ετών, αριστερός back, μπορεί να βγει κάτι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έκανα save το τελευταίο παιχνίδι μου, οπότε έπρεπε να το ξεκινήσω από την αρχή από ένα σημείο. Το καλό είναι πάντως ότι έχουμε προτάσεις. Καταρχήν για τον back, για ένα κομμάτι ψωμί, ξεφτύλα. Κατά δεύτερον, ο Καρλίτος. Είναι δυνατόν 900 χιλιάρικα και να κοστίζει 1,6. Μας κοροϊδεύουν τελείως. Acceleration speed ανεβασμένο. Για να δούμε. Καγιοντέ. Ναι, την πρέσβη μου δεν κάνει εντόφωνο. Α, άντε να προτείνουμε καλύτερα πραγματάκια. Πόσα ζητάς ρε μαλάκα το χρόνο. Οχ, ο Δόνης ρε. Ρε το Δόνη. Αναστάσιος Δόνης. Τον θέλω κολλασμένα. Τι πω, όλα για Δόνη ρε. Μα τώρα είναι δυνατόν ούτε μια μεταγραφή. Γιόντε Δόνης, οπ. Ναι, θέλω Δόνη. Θέλω Δόνη, τέλος. Φέρε μου Αναστάσιο Δόνη στην Πανάθα. Να εξηλαιωθεί για τον brother του. Μη σου πω ότι όταν πάρουμε και τον άλλο το Δόνη. Χρήστος Δόνης. Χα, free agent. Τι λες τώρα ρε. Δόνη, έλα πίσω στην Πανάθα. Τι είναι, ίδια φάτσα έχουν όλοι ρε. Αλλά και έχει ίδια φάτσα με το Βέσελ εκεί, πως το λέγανε. Αλλά αφούζος εδώ. Καλά, αυτός εντάξει πάντα έχει την ίδια φάτσα, αλλά... Γεια σας, είμαι ο Αναστάσιος Δόνης και είμαι υπερενθουσιασμένος που έρχομαι στην Πανάθα. Θα λέμε σύντομα. Come on you, Παναθηναϊκός! Βιγιαφάνες πρόταση 4,5 εκατομμύρια από Καριτούμπο. Εννοείται φίλε, πάρτε τον! Πω πω κάτι φράγκα στην τράπεζα, έλα Γιώργη! Εδώ IMF. Λουπάς πρέπει να έχει τώρα ένα 75. Πάμε και βλέπουμε. Μπονανότε ταχύτατος. Τι λες τώρα. Καλά τώρα τζάμπα τον παίρνω σοβαρά μιλάς. Κολοβός. Ναι, ξεφορτώνω με τον κολοβό. Άρα τώρα έχω budget. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πουλάμε Αγιούπ. Άρα τι μας μένανε 5 ώρες έτσι, στις οποίες έχουμε, δηλαδή φοβερό, θα χάσουμε ή θα πουλήσουμε παίχτες και θα χάσουμε 2 ωράκια ή θα αγοράσουμε. Κασιαμπούε, οπότε ποιος ο λόγος, α, ορίστε αυτό τον παίρνω. Ποιος ο λόγος να διώξω τον Αγιούμπ και να πάρω έναν που θα είναι, ξέρω εγώ, ίδιος. Αυτός έχει λόγος 76, speed 79, acceleration 78, όχι, είναι, νομίζω είναι λίγο καλύτερος από τον Αγιούμπ. Δεν ξέρω καν αν προλαβαίνουμε. Yes! Yes! Τον πήραμε στο και 5 τον πήραμε. Απίστευτο. 5, 4, 3, 2, 1. Στο τσακ. Λοιπόν, το επόμενο μάτς είναι επαναληπτικός κυπέλλου με την Άσκολη. Αυτή τη φορά παίζουμε στην έδρα μας. Έχουμε ένα 4, 2, 1, 3. Περίεργο σύστημα με false winger και attacking full backs. Δοκιμάστε το. Εγώ πιστεύω ότι αξίζει. Να σας ευχαριστήσω και για τη συμμετοχή στο πρώτο gameplay βίντεο που τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμενα. Θυμίζω ότι παίζω σε επίπεδο δυσκολία Superstar και το παλεύω γιατί έχει πολύ καλό AI. Ό,τι να είναι. Τίποτα, ούτε πέναλτι, κάτι. Σέντρα για το πουθενά. Έκοψε την πάσα. Ο Μπονανότο με την μπάλα. Όχι. Αντίπαλο τον αδερφύλακα.
Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Έλα που δεν χάνεται με τίποτα. Τι κάνει! Ριψοκίνδυνη προσπάθεια. Χατζιωβάνης. Να το. Γκολ. 1-0. Μπονανότε. Έτσι γλεντάει η Πανάθα με μεταγραφάρες. Ναι, το πάμε σε παράταση τώρα. Γυρίζει προς τη μεγάλη περιοχή. Έτοιμος να σουτάρει. Πάλι καλά, το τελειτώσαμε. Μασές ο Σοδιούδης. Κάνει τη μακρινή παλιά. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Μπράβο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα τελειώσει τη φάση. Όχι. Με κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Μπουανανότε. Όχι μαλακία, γιατί το έκανα αυτό. Η εμφάνισή του σήμερα σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν ήταν η ίδια ομάδα και στον προηγούμενο αγώνα. Όχι, δεν ήταν η ίδια ομάδα, Θαναϊλάκη. Θα γίνει πιο ανοιχτό τώρα. Είναι μονόδρομος, θα έλεγα. Όχι! Έπρεπε να το σουτάρω. Και πήγα να κάνω πάσα ο μαλάκας. Ήταν ο άλλος μόνος του με το τέρμα και λέει να του κάνω πάσα. Αλλά δεν βγήκε η πάσα. Προφανώς μπορεί να μην έμεινε και το σούτ, αλλά στο σούτερ να πάνε στο γυαλό. Ξεκινάει κόντρα. Το φάω τώρα. Σουτάρει με δύναμη. Πάλι καλά. Μπράβο, ρε Διούδη. Μπράβο. Μακέντα. Μακέντα. Ψάχνει τη σιρτή πάσα. Αυτό που, κανα, που δεν έκανα πριν το έκανα τώρα. Μπράβο. Μπράβο, ρε ομάδα. Μπράβο ρε Χατζηγιοβάνι. 2-0. Με αυτό το σκορ περνάμε. Λοιπόν, τώρα εδώ πρέπει να κατεβάσουμε λίγο την ομάδα, να μαρκάρουμε και πίσω. Ωραία. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Σηκώ πάνω, μην του κάνεις κανένα τάκλι. Ω, αλλά γιατί είναι μόνος του. Έλεος ρε μαλάκα, έλεος με την άμυνα πίσω. Τον αφήνει μόνο του άλλος και κάθεται και ταξίνει. Ναι, τώρα προηγούνται οι άλλοι. Πρέπει να βάλω γκολ στα υπόλοιπα 20 λεπτά από μένα. Δείτε εδώ μαρκάρισμα, δείτε εδώ. Όλος τι κάνει ο center back. Όλος κατεβαίνει μόνος του. Ποιον μαρκάρουν τα center back. Ποιον μαρκάρουν τα center back. Τον κανένα δεν μαρκάρουν. Τι να κάνω, ελέγξω 10 παίχτες. Ξαναπάμε στο προηγούμενο σύστημα. Έχει ακόμα. Και μετά θα βάλω μπουζούκι. Σέντρα κατευθύνεται προς το κέντρο της. Όχι, γάμο το. Γάμο. Πολύ καλή πάση. Φάουλ. Κοίτα εδώ σπρόξιμο ρε μαλάκα και δεν δίνει τίποτα. Κοίτα εδώ το σακάτεψε. Αποκλείστηκα. Ωραία. Το πάλεψα το γάμιμενο. Μου πάει το κύπελο. Ποια Γιούβε Στάμπια τώρα. Εύκολα. Την κάνω μπίζνα την όλη φάση. Ρε. Να μας πάρει Λιβόρνο θέλει. Α. Άντε, ας δεχτούμε. Πολύ καλές αυτές είναι ανανεώσεις με μείωση. For negotiations, accept. Γεια σου Μακέντα. Θα μας λείψεις. Center 4. Budget settings. Λοιπόν, contract options income receives salary budget. Α, μπράβο, contract options. Σουάρες, Κολομβιανός, ελεύθερος. Τι είναι αυτό το εργαλείο. Α, άντε. Σουάρες, yes. Τέλεια. Έχουν πρόταση για τον Μπονανότε. Λοιπόν, εδώ ο παίχτης είναι, παίρνει τον κόλλο του από μισθούς, 635.000, είναι όμως 33 χρονών, έχει speed 85, acceleration 90, finishing 70, εντάξει ο τύπος είναι ένας μικρός μάγος της μπάλας, το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να πάρω καλύτερο παίχτη. Είναι δύσκολο να βρεις τέτοιο παιχτάρα. 75 rating, άντε να έρθει τώρα σε μένα. Δηλαδή δύσκολα έρχεται παίχτης στη Serie B, δεν είναι το πρόβλημα. Να δούμε λοιπόν τι ψάρια πιάνει το νέο μας απόκτημα εδώ, ο Σουάρες. Ω μαλάκα, αυτό παραλίγο. Και κόντρα ρε. Καλή μαλάκια. Πέναλτι. Πώς δεν το έδωσε μαλάκα και την γλίτωσε. Γεμίζει προς τα μέσα. Τέρμα ωραίος. Σήκω πάνω μωρέ τώρα που το κάνεις και θεαματικό, άντε. Τις προσπάθειες που είχε.
Προσπαθεί να... Για να δούμε τι θα κάνει. Έλα μωρή παιχτούρα. Ο Μπονανότα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο Βαλμπουενά του Παναθηναϊκού. Των φτωχών, δεν θα το λέγα των φτωχών. Ω, τι κοντρόλ ήταν αυτό, αγορίνα μου. Και με απρόστα αριστερά. Καλαϊό, προσπαθεί να δημιουργήσει έτοιμο για το σούτ. Μπράβο ρε Διούδη. Δόνης, ξεκινάει η κόντρα. Προχωράει μόνος του. Νάτος. Ρε γαμώ το κάτω, έπρεπε να δώσω πιο γρήγορα. Δίκαιο εδώ. Και ο αμυνόμενος έκανε φοβερή προσπάθεια. Να το. Α, για λίγο. Πολύ αποτελεσματικό τάκλι. Για λίγο. Χατζηγιοβάνης. Νάτος. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Είναι επικίνδυνος Δόνης. Γκολ ο Δόνης. Γκολ ο Δόνης. Έτσι τα καρφώνει ο Δόνης φέτος. Καιρός ήταν. Έστω και στο δεύτερο ημίχρονο κάνουν αυτό που περίμεναν οι οπαδοί τους. Πόσα στα καρφώνει ο Δόνης. Να... Τάσο Δόνη, έλα στην πανάθα, αγόρι μου. Και να γυρίσει και αδερφός σου έτσι να γουστάρουμε. Θέλει το μπουζούκι. Σήκω. Μπράβο. Οπότε θα βάλουμε εδώ. Να το. Τη στέλνει μακριά. Να το. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Ευκαιρία, σουτάρει προς το τέρμα. Όχι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει κέρδισε, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, και έπαιξα και ένα μάτσα από τον Ιανουάριο. Έτσι να δείτε πώς είναι με τις μεταγραφές Ιανουαρίου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το δεύτερο gameplay βίντεο μου για το PS2021. Ελπίζω να σας άρεσε. Μπορείτε να μου αφήσετε τη γνώμη σας στα σχόλια και με το πώς θα πηγαίνετε εσείς στο δικό σας Master League και γενικά προτάσεις για τα επόμενα βίντεο που θέλετε να δείτε. Like, share, subscribe και θυμηθείτε, κλικ στο καμπανάκι και όποτε θυμάται το YouTube θα σας στέλνει ειδοποίηση. Τα λέμε, να είστε όλοι καλά.